Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Καλέ, πώς δεν σας ακούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ωραία. Μιας και είχατε ένα θέμα με παντρεμένους. Να μην μας πεις κι εσύ. Έχουμε άλλο ένα από ό,τι κατάλαβα. Ωραία, θα ήθελα να πω το εξής, ότι κατά τύχη, εντελώς κατά τύχη όμως, έπληξε εγώ με έναν άντρα παντρεμένο. Νόμιζα θα μου έλεγες, είμαι η γυναίκα του κυρίου από το προηγούμενο τηλεφώνημα. Παιδιά, είπαμε, εμείς θα δίνουμε πιστοποιητικά εδώ πέρα, παρανομία, τρίτου προσώπου, εδώ. Γι' αυτό είναι εδώ πέρα το The Booth, είναι πολλές περιπτώσεις, παρακαλώ. Πείτε μας, εσύ. Ωραία, λοιπόν. Παρόλο που θα πάρει την οικογένειά του και φτιάξαμε σήμερα μια οικογένεια και έχουμε ένα και ένα παιδάκι. Μισό λεπτό, αγάπη μου, γλυκιά μου. Τάπες. Θα πάρει και το βραβείο Γρηγόρου τηλεφωνήματος. Ωραία, εντάξει, οπότε γεια σας. Λοιπόν, πώς σε λένε πρώτα, μισό λεπτό. Πώς σε λένε. Αλίνα. Πώς? Αλίνα. Αλίνα. Ναι, και κατάγομαι από τη Ρωσία. Υπέροχο όνομα. Αλίνα, πάρα πολύ μ' αρέσει. Το βρίσκω πολύ εξωτικό, Αλίνα μου. Ωραία. Γιατί και εγώ έχω αγχωθεί και έχω και εγώ τρακ. Τα έχω γράψει σε ένα χαρτί. Να σα τα πω λίγο γρήγορα και μετά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Πες μας την ηλικία σου, δεν αντέχω. 30 χρονών είσαι. Ναι, πόσο χρονών είσαι. 31. Ωραία, 31. Δεν ακούω, παιδιά, καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάει ο χρόνος σου. Την κυρία Μωτίδου. Την κυρία Μωτίδου να μου τη φιλήσετε, γιατί είμαι θαυμάστριά της. Θα σας τη φιλήσουμε όλες μαζί. Ξεκινάει ο χρόνος σου από τώρα. Ξεκίνα να διαβάζεις και αν πλατιάσεις θα σε διακόψω. Ωραία, διαβάζω. Ακούς για να κάνω την ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορώ να μην γίνω η ίδια με τη μητέρα μου. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Τη ζωή της και τα λάθη της. Πολύ καλό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Με μεγάλωσε σε άφλιες συνθήκες, με ουσίες πολλούς άντρες, σε ξένη χώρα Ελλάδα, από τα 13 μου, έχω 17 χρόνια στην Ελλάδα. Έχω υποστεί κακοποίηση σε όλες τις μορφές. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχω αποκτήσει έναν άντρα, ο οποίος με αγαπάει και τον αγαπάω. Έχω ένα γιόκα 9,5 μηνών. Παρ' όλα αυτά όμως με ενοχλεί, γιατί θεωρεί ότι εγώ πρέπει να την φροντίσω και κάτι άλλο. Να την? Έχω υιοθετήσει το χαρακτήρα της, τις εξαρτήσεις της και δεν ξέρω πώς να βγω από όλο αυτό το βούρκο. Αυτά, κυρίες μου. Αγάπη μου γλυκιά, πρώτα απ' όλα ακριβώς η φοβία στο μυαλό σου είναι τέτοια που είδες, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξες να τα διαβάσεις γραμμένα. Είναι σαν να μην θέλεις να έρθεις σε επαφή με αυτά, δηλαδή να μας το πεις σαν ένα τρίτο πρόσωπο που διαβάζει εντελώς αντικειμενικά κάτι, σαν να μην συμμετέχει σε αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να φοβάσαι καθόλου. Λέει πάνω από το κοντόρ, τρένα ναι, μας ρε Μουτίδου και είμαι η Κουρτή. Φρικτό, έχουμε μπερδευτεί ήδη. Λοιπόν, δεν θέλω... Κορίτσια, μισό λεπτό. Δεν είναι αστείο. Αγάπη μου προς Θεού. Σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη, ήταν κάτι εντελώς εσωτερικό μου. Έχω πρόβλημα. Αγάπη μου γλυκιά, ήταν με το κοντρόλ. Σου ζητώ συγγνώμη, πραγματικά δεν είχε να κάνει με σένα αυτό. Σου είπα κάτι πολύ σημαντικό. Ότι σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για αυτό που μοιράζεσαι μαζί μας και νομίζω ότι πρέπει να αισθανθείς ότι είσαι ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από τη μητέρα σου. Οτιδήποτε συνέβη σε εκείνη δεν σημαίνει ότι θα συμβεί στη δική σου περίπτωση. Αυτό λέω, ότι μη φοβάσαι να έρθεις σε επαφή με αυτά. Δεν είναι τυχαίο, λέω, που διάλεξες να μας τα διαβάσεις και δεν τα είπες. Γιατί φοβάσαι τόσο πολύ μη σου συμβούν, που κρατάς μια στάση απόμακρη, αποστασιοποίησης. Ναι. Οι γονείς μας είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Κάποιος μπορεί να έχει κακοποιητικούς γονείς. Δεν σημαίνει ότι εσύ δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πρότυπο. Υπάρχει κάτι στην ψυχολογία που λέγεται ταύτιση με τον επιτυχέμενο. Άρα, μια ερώτηση. Άρα, δεν είναι υποχρέη να τη φροντίσω στα γεράματά της ή στην πορεία της, τέλος πάντων, μετά από αυτό, γιατί σήμερα η μαμά μου είναι 52 χρονών. Αγάπη, κανείς δεν μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Έτσι, και οι γονείς μας, σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι είναι μια. Λέμε ότι η αγάπη του γονιού είναι πιο ανιδιοτελής αγάπη. Όμως εμπεριέχει μέσα της και εγωιστικές σκέψεις συνέχειας ενδεχομένως του DNA μας ή κάτι τέτοιο, όπως λες, της φροντίδας τη στιγμή που το έχουμε ανάγκη. Σοφία μου γλυκιά, ναι. Μπορώ, μιας και έχω ένα δευτερόλεπτο έστω στον αέρα, θα ήθελα να ζητήσω
μια τεράστια συγγνώμη από τον άντρα μου, τον Αχιλλέα, και θα ήθελα να τον πω, γιατί όταν με έκανε πρόθεση γάμου, μου είπε, θα με παντρευτείς, και τον είπα, ναι, αλλά αργότερα. Και σήμερα θέλω να πω ότι τώρα ήρθε η ώρα. Εάν θέλει να παντρευτεί τώρα, ας με παντρευτεί τώρα. Ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω για τη φίλη μας. Πραγματικά, ναι, εμείς νομίζαμε ότι ήσουν ήδη παντρεμένοι, αλλά... είναι υπέροχο αυτό που λέει. Δηλαδή, έχουμε ζήσει πρόταση γάμου, αλλά τελικά αποδοχή της πρότασης, ετεροχρονισμένα, πρώτη φορά το ζούμε. Πραγματικά, μην αναβάλεις την ευτυχία σου, αγάπη μου. Οτιδήποτε έγινε στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Σίγουρα το κουβαλάμε πάντα μαζί μας και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε. Μαμά, τι να πω. Παράτησέ με, παράδειγμα, άσε με να ζήσω. Τι να πω στη μαμά, αυτό. Αυτή παρεμβαίνει. Δηλαδή, παρεμβαίνει, ναι, συνεχώς. Δεν είμαι καλά, πεθαίνω, ενώ είναι 52 χρονών. Όχι, έχω πρόβλημα με το στομάχι μου, με το σηκώτι μου, με το έτσι, με το αλλέως. Και σε παρακαλώ πολύ τα χάπια και σε παρακαλώ πολύ να μετακομίσεις στο χωριό, γιατί ο άντρας μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με έχει πάρει μακριά από τη μαμά και από όλες τις περιπέτειες που έχω ζήσει. Έτσι. Και η μαμά θέλει να έρθει και αυτή είναι εδώ. Αγάπη μου, εγώ αυτό... τι θέλω. Κοίταξε, υπάρχει... Αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να τους πω και πώς να το πω. Δηλαδή, δεν θέλω να παρατήσω τη μαμά μου. Δηλαδή, δεν θέλω να τους πω ότι ξέρεις κάτι, μου κατέστρεψε τη ζωή και δεν θέλω να μου μαζήσω. Αγάπη αλλά μου, το θέλω να... θα πρέπει να βρω μια μέση λύση για να τους δώσω μια απάντηση. Ακριβώς, γιατί πρέπει να σκεφτείς και εσύ ότι αυτό όμως που σου κάνει είναι ένας συναισθηματικός εκβιασμός. Και πολλές φορές αυτό είναι... Είναι συναισθηματική βία, το ξέρω. Ακριβώς, είναι συναισθηματική βία. Και είναι εξίσου σοβαρή και με την σωματική βία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το διαχωρίζουμε. Για να μπορείς την αδικία που σου έγινε από τη μητέρα σου και από τη ζωή να μην τη συνεχίσεις εσύ στον εαυτό σου από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ σου ακούω ότι είσαι πραγματικά ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πραγματικά να ζήσεις τη ζωή σου και να το χαρείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τα κορίτσια. Έπεσε και η γραμμή. Θα συζητήσουμε και άκουσέ μας. Θέλω πάρα πολύ να πω κάτι στην Αλίνα. Είπε κάτι λέξεις πολύ κλειδιά. Είμαι υποχρεωμένη να τη φροντίσω. Και ήθελε να πάρει το συγχωροχάρτη ουσιαστικά. Ναι. Ήθελε να της πει κάποιος ελευθέρας. Μπορείς να μην. Αλίνα, δεν είσαι υποχρεωμένη να τη φροντίσεις, αλλά έχεις ένα βαγόνι ενοχές. Ναι. Όπως έχουμε όλοι μας. Οι γονείς κάνουν κακουργήματα πολλές φορές. Όχι μόνο πρακτικά, ποινικά κολάσιμα, από το να σε δίνουν, να σε δέσουν σε ένα δέντρο. Να σε τιμωρήσουν, να σε ξεφτελήσουν, μέχρι και συναισθηματικές βίες. Αυτό που λέμε ότι πίσω από μια πόρτα κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Το θέμα ποιο είναι όλο, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ από τις συνεδρίες μου. Ότι ενώ λέω εγώ σε όλη μου τη ζωή, δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο σκληρό πατέρα είχα. Έτσι. Γιατί εμένα ήταν ο πατέρας μου πολύ σκληρός. Όχι κακοποιητικός, σκληρός σαν χαρακτήρας. Άτεγκτος, κάθετος και μη συνεργάσιμος. Τώρα έχει γεράσει, είναι στην αρχή της άνοιας και με βλέπω στα 48 μου να κάμπτομαι. Ενώ είχα πολύ επιθετικό χαρακτήρα. Και βλέπω να κάμπτομαι και να λέω, μα θα τα ξεχάσω όλα όσα μου έκανε. Όλη αυτή την κακή εφηβεία που είχα, που ήταν απόν, που ήταν σκληρός, που ήταν καταδικαστικός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τη φροντίσεις, να τον φροντίσεις το γονιό, αλλά υπάρχει ένα βαγόνι συναισθηματικό πίσω που δένω μια λυσίδα, μου είχε πει μια ψυχολόγος που έχω πάει. Μια πέτρα μου λέει, ένα βαρύδιο. Που είναι δικό σου θέμα, θα το κόψεις. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ένας φίλος πιο παλιά ότι το συνέστημα της αγάπης που έχει ένα παιδί προς το γονιό είναι αρχαίγωνο. Δηλαδή, η εξάρτηση που έχεις με τη μητέρα σου είναι τόσο... Δεν μπορείς να την ακουμπήσεις σχεδόν. Όμως αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μην προκαταβάλεις τον εαυτό σου για όλους αυτούς τους φόβους που έχεις. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε συνέχεια ότι έχω πάρει από τη μαμά μου όλα τα κακά, μου έχει φερθεί άσχημα, μου έχει κάνει χειράνη και εγώ τα έχω πάρει όλα αυτά και δεν θέλω να γίνω σαν αυτήν, είναι σαν να λες θα γίνω σαν αυτήν. Καταλαβαίνεις. Ξέρετε κάτι. Που σημαίνει ότι χρειάζεται. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Χρειάζεται να σταματήσεις να το κάνεις αυτό. Βρες έναν τρόπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι κανένας να το βάλουμε αυτό μέσα, αλλά ο φόβος είναι σε ακινητοποιεί. Σε ακινητοποιεί και χρειάζεται να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας. Δεν είσαι η μαμά σου, το είπε η Σοφία πολύ ξεκάθαρα. Δεν είσαι καθόλου. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Μπορείς να την αγαπάς, μπορείς να κρατάς επαφή, αλλά δεν χρειάζεται να την πας μαζί σου πουθενά. Και ήδη δεν είσαι η μαμά σου. Ήδη δεν είσαι η μαμά σου. Ναι. Δηλαδή, έχεις βρει έναν άνθρωπο που σε λατρεύει και προσπαθεί να σε προστατεύσει και σε απομακρύνει από όλο το πρόβλημα. Έχετε το μωράκι σας. Και ήδη πάλι δεν είσαι η μαμά σου δύο φορές, γιατί θέλεις να φροντίσεις τη μαμά σου παρόλο που εσύ έχεις κακοποιηθεί και συναισθηματικά. Φοβερό. Τόσα χρόνια. Φοβερό.
Αυτό, αυτό ακριβώς. Λίγο, λίγο να την κατανοήσει. Γιατί μου λένε από πάνω αν καταφέρει να τη συγχωρέσει. Δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συγχωρούμε. Ένα-ένα τα βήματα. Πολύ, ακριβώς ένα. Λίγο καταρχάς, να κατανοήσει. Να μην πάει στο χωριό μαζί της πρακτικά. Να μην πάει. Είναι τόσο νέα. Καταρχάς, ένα-ένα. Δεν ξέρει η ζωή τι θα φέρει, ποιον θα πατήσει την ταλίκα πρώτο. 52 χρονών. Μια χαρά, ανοίχτο στο μάχη. Τα σπίτια μου, μα δεν θέλω. Είμαι μια χαρά. Κάτσε στο σπίτι, να κάτσω εγώ με τον άντρα μου. Ένα-ένα. Και σιγά-σιγά θα βγουν τα άλλα. Μόλις επιβεβαιώσεις, είδες τι είπε, φοβερό, Κρυσταλία. Ήδη λέει δεν είσαι σε τη μαμά σου, γιατί μπαίνεις στο τρίπ, μήπως τη φροντίσεις παρόλα αυτά που σου έκανε. Μα η ιστορία της είναι τόσο μεγάλη που δεν συνειδητοποιεί το ποια είναι η ζωή της τελικά και πώς διαφοροποιείται από τη μητέρα της. Γι' αυτό σου λέω το ότι τα κατέγραψε και τα είπε σχεδόν αριθμημένα. Αυτό που είπες. Ένα, δύο, τρία, ότι ήταν αυτό, γιατί η φοβία της είναι τέτοια. Ενώ αν απλώς αφαιθεί και παρατηρήσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, είναι ακριβώς αυτό.